Προπόνηση υπό βροχή. Ένα δύσκολο παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή στην Καλαμάτα. Αγωνιστικά θέλω δύο λόγια και πώς είναι η ομάδα. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι από τα πιο δύσκολα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Παίρνει μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Καλαμάτα. Και η δικιά μας ομάδα είναι ιστορική. Είναι ένα πελοποννησιακό ντέρμπι. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι ανοιχτό οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Αν και μας τα χάλασε λίγο καιρός, σήμερα ήρθαμε και κάναμε προπόνηση στο πλαστικό κάτω από βροχή. Όλα αυτά είμαστε έτοιμοι. Όλα τα παιδιά, τα συγκεκριμένα τα οποία είναι στη θέση να μας βοηθήσουν. Θα περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή να δούμε τι θα γίνει και με τον Ηλία, τον Αναστασάκο, ο οποίος το τελευταίο καιρό ταλαιπωρείται από ένα θέμα τραυματισμού. Σίγουρα η εμπειρία του, έστω και για λίγο, θα είναι πολύτιμη. Μακάρι να είναι υγιής να παίξει από την αρχή. Παιχνίδι, όπως σας είπα, αρκετά ενδιαφέρον. Είμαστε έτοιμοι. Όπως παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια, με πάθος, με δύναμη, έτσι να πάμε να παίξουμε και στην Καλαμάτα. Με στόχο και σκοπό τους τρεις πόντους, το οποίο θα μας κάνει χαρούμενος εκτός εμάς, όσο και τους φιλάθλους μας. Απουσίες, η ομάδα. Απουσίες σίγουρα είναι εκτός Λιονάκης, ο Μπεκλετζής. Σας είπα για τον Ηλία, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς. Λοιπόν, επέστρεψε ο Καλογέρης. Τα υπόλοιπα τα παιδιά είναι έτοιμα. Χαλίλη. Ο Χαλίλη επιφυλακτικά είναι για αυτός. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει. Καλογέρης. Ο Καλογέρης επέστρεψε. Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας. Σίγουρα είναι ο 12ος παίκτης φέτος στα παιχνίδια, να μας στηρίξει μέχρι το τέλος. Είτε είμαστε μπροστά στο σκορ, είτε είμαστε πίσω στο σκορ, γιατί ένα παιχνίδι τελειώνει στο 95. Λοιπόν, και έχουμε την ψυχολογία όσον αφορά να πάμε να διεκδικήσουμε το τρίποντο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.